Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν εισαγγελέας και ανακριτής, τους 4 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν χθες σε μια μαραθώνια διαδικασία για το θερμοκήπιο με χασίς που αποκαλύφθηκε στο Χουμέρι. Προφυλακιστές εκρήθηκαν τόσο ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου και ένας ακόμη ρεθυμιώτης, ως όμως και ο 40χρονος που συνελήφθη στην Αμμουδάρα Γαζίου. Για τον εντολέα μου αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Θα πρέπει να σας πω ότι δυσαρεστούμε ουσιαστικά από την εξέλιξη αυτή, δεδομένου ότι το αποδεικτικό υλικό είναι απολύτως ελλιπές. Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την καλλιέργεια και διακίνηση των ναρκωτικών, αποδίδοντας τις συνομιλίες που είχε με έναν από τους συγκατηγορουμένους του σε κοινωνικές επαφές. Η συνηγορός του μετέφερε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να τον συνδέει με τα ναρκωτικά. Η κατηγορία του προήλθε, ερμηνεύτηκε, αν θέλετε, με τέτοιο τρόπο από την υπηρεσία με βάση και μόνη μία συνομιλία, χωρίς κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Φυσική παρουσία δεν διαπιστώθηκε, ευρήματα δεν βρέθηκαν, περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορούν σε συνδυασμό με τη συνομιλία να θεμελιώσουν όλο αυτό το κατασκεύασμα δεν υπάρχουν. Εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι η θέση δικιά μας η οποία και υποστηρίχθηκε δεν έγινε δεχτή, παρά τα αυτά θεωρώ πράγματι άδικη την εξέλιξη για τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Στη φυλακή όμως κατέληξε και ένας από τους Πακιστανούς που είχαν κλειδωθεί στην αποθήκη, όπου γινόταν η αποξήρανση του χασίς και είχαν επιχειρήσει να διαφύγουν. Η έφοδος της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου στο θερμοκήπιο στο Χουμέρι αποκάλυψε 744 δεντρίλια, αλλά και 30 κιλά χασίς, έτοιμο για πώληση.